υπόλοιπων αλλιέων λαϊκών αγορών κτλ. Μέσα στα πλαίσια ενός οικοδομητικού διαλόγου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, είμαστε αυτοί που κινητοποιηθήκαμε εν μέσω εκλογών, ζητήσαμε λύσεις για ασφαλιστικό φορολογικό, είμαστε αυτοί που κάναμε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, με 10.000 ανθρώπους, είμαστε αυτοί που κάναμε το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη με 20.000 ανθρώπους και είμαστε αυτοί που εκπροσωπούμε το σημαντικότερο όγκο των αγροτών που βρίσκονται σήμερα στα μπλόκα. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη που έγινε πριν 4 μέρες στην Μπέλα, αποφασίσαμε αυτά τα συγκεκριμένα μπλόκα, τα οποία είναι μπλόκα με υπογραφή, έχει σημασία, γιατί ακούμε πολλά για μπλόκα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Είναι μπλόκα υπογράφοντα το συγκεκριμένο σχέδιο. Αποφασίσαμε να στείλουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση. Δεν είναι αιτήματα, είναι προτάσεις. Είναι προτάσεις κοστολογημένες, είναι προτάσεις που περνάνε μέσα από μνημονιακές πολιτικές, είναι προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν πνοή στο αγροτικό εισόδημα και στον Έλληνα αγρότη. Άρα λοιπόν, στη λογική ότι η κυβέρνηση δεν κουβεντιάζει με τους αγρότες, εμείς ανταπαντάμε ότι ερχόμαστε εδώ, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στους πολιτικούς αρχηγούς. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας και επιδιώκουμε συνάντηση με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, μόνο και εφόσον συζητήσει στο πλαίσιο των προτάσεων που έχουμε καταθέσει. Τι σας είπε, κυρία Γεροβασίλη? Δεν έγινε κουβέντα επί της ουσίας με την κυρία Γεροβασίλη, δεν ήταν αυτή η αποστολή μας. Η δουλειά μας ήταν να φέρουμε την πρόταση στο Μέγαρο Μαξίμου και αυτό κάναμε. Θέλετε από μηδενική βάση? Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέμε ότι θέλουμε να συζητηθεί επί το κειμένο των προτάσεων που εμείς έχουμε καταθέσει σήμερα, είναι σαν να ζητάμε από μηδενική βάση. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι πάνω από 60 μπλόκα. Γιατί υπάρχει μία διαμαρτυρία των συναδέλφων σας ότι δεν εκφράζετε τους πάντες. Ότι δεν ρωτήθηκαν κάτι. Η πρόταση βγήκε μέσα από τη συνέλευση που συμμετείχαν τα μπλόκα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάποια μπλόκα δεν συμμετείχαν, κάποια μπλόκα δεν προσθήκαν στη σύσκεψη, ήταν καλεσμένοι όλοι. Δεν έχει όμως καμία ιδιαίτερη σημασία. Πιστεύω ότι και τα Μάλγαρα και τα Τέμπη, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, επειδή έχω δει τις προτάσεις, είναι πάνω στην ίδια γραμμή ακριβώς. Με μικρές διαφοροποιήσεις. Δίνετε τελεσίγραφο στην κυβέρνηση? Δεν γνώριζαν για τις ημέρες. Ναι, δεν είχαν μεταβεί, παρόλο που ήταν καλεσμένοι στη συγκεκριμένη σύσκεψη που κάναμε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, και φυσικό είναι να μην γνώριζαν. Δεν θεωρήσατε λογικό να τους ενημέρωσω ότι ξέρετε κάτι? Πάρθηκε μια απόφαση στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση αυτή, το αποτέλεσμα της απόφασης αυτό, είναι η επίσκεψη σήμερα στο Μαξίμου. Δίνεται τελεσίγραφο στην κυβέρνηση? Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας εντός του οποίου θα πρέπει να συναντηθείτε και να συζητήσετε? Θα σας πω. Τελεσίγραφο υπό την έννοια ότι αύριο θα μας απαντήσετε, τελειώς θα κάψουμε την Ελλάδα, δεν δίνουμε. Υπάρχει ένας εύλογος χρονικός ορίζοντας που περιμένουμε απάντηση. Από εκεί και πέρα όμως, και μέχρι να έρθει η απάντηση, αυτό που μένουμε που παίρνουμε από όλους τους αγρότες της Ελλάδας είναι ότι εντείνουμε τις κινητοποιήσεις, κλιμακώνουμε τα μπλόκα και, θα σας πω κάτι, αυτό το μήνυμα που πήρα από όλους τους αγρότες σήμερα, τα τρακτέρ όλων των μπλόκων θα έχουν στραμμένες τις ρόδες προς την Αθήνα. Αυτή θα είναι η επόμενη κίνηση. Άρα λοιπόν ο χρόνος τελειώνει. Αφήσετε όμως κάποιες αιχμές για μπλόκα, λέτε, που δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Τι ακριβώς εννοείτε, λέτε? Όχι, δεν έχουν ονοματεπώνυμο, συγχωρείτε. Με τη λογική ότι ακούμε το συγκεκριμένο γκρουπ συμμετέχει με 60, με 50, με 80 μπλόκα. Εντάξει, εμείς έχουμε συγκεκριμένα μπλόκα τα οποία είναι υπογράφονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο που δώσαμε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και αυτόν τον κόσμο εκπροσωπούμε. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν, δεν φαντάζομαι ότι διαφωνεί κανείς με τα αιτήματά μας. Οι προτάσεις μας είναι ακριβώς οι ίδιες ή σχεδόν οι ίδιες και με τα Μάλγαρα και με τα Τέμπη και με όλους τους συναδέλφους. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε διαχωρισμό, ήρθαμε απλά να καταθέσουμε μια πρόταση. Κύριε Δημοδογιάννη, ποια ήταν μαζί σας? Δηλαδή είστε εσείς από τον μπλόκο των Θιώτιδας και οι υπόλοιποι κύριοι? Είναι οι συνάδελφοι από τον μπλόκο της Θιώτιδας, είμαστε αντιπροσωπεία, έτσι. Ναι. Οι δύο συνάδελφοι, τον ρώτησε ο κύριος Σιλέος και ο κύριος Μακρύς. Όλοι από τη Θιώτιδα, αυτό θέλω να πω. Ναι, όχι. Και είναι και ο κύριος Ντελμάγερ, είναι εκπρόσωπος των ανθοπαραγωγών, είναι το μπλόκο των Αθηνών. Παιδιά, δεν διαπραγματευόμαστε το μέλλον των παιδιών μας, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Δεν διαπραγματευόμαστε το μέλλον των παιδιών μας. Επιστρέφουμε στα μπλόκα δυνατά. Το όνομα και το επώνυμο. Κελμάγερ Αθανάσιος, πρόεδρος Ανθοπαραγωγών Αττικής. Δίνετε μια ευκαιρία τώρα. Ήρθατε, λέτε... Είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι για να μπορέσουν.